Και θέλω να πάμε στα Χανιά, καθώς, Εύβο, να παραμείνεις βέβαια, καθώς το έχεις βγάλει στο θέμα αυτό, καθώς υλοποιείται το πρόγραμμα Πόρτα-Πόρτα. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Είναι συλλογή ηλεκτρικών συσκευών που δεν χρειάζονται πολίτες, δημότες, τα δίνουν, τα παραχωρούν στο πλαίσιο μιας έτσι ανακύκλωσης. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν συγκεντρωθεί 40 τόνοι ηλεκτρικών συσκευών. Πάρα πολύ. 40 τόνων ηλεκτρικών συσκευών. Γι' αυτό λέω ότι ένα πρόγραμμα, μία δράση, μία πρωτοβουλία κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και θέλω να πάμε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, κύριος Μιχάλη Τσουπάκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, τι κάνετε, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το πρόγραμμα, σωστά? Ναι, ξεπέρασε κάθε προσδοκία το πρόγραμμα. Ήταν μια δράση που είχαμε ξεκινήσει να την κάνουμε πέρυσι με την εβδομάδα περιβάλλοντος. Ναι. Θα λέμε πέρυσι το Νοέμβρη. Σωστά. Λειτουργεί τώρα 15 μήνες. Αυτούς τους 15 μήνες περίπου κάθε μήνα κάνουμε μια φορά το μήνα τη συλλογή σε όλο το Δήμο, και το τονίζω αυτό, σε όλο το Δήμο, ναι, τη συλλογή πόρτα-πόρτα ηλεκτρικών συσκευών. Δηλαδή, ο δημότης μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να κλείσει ένα ραντεβού και θα περάσουμε από το σπίτι του και θα πάρουμε την ηλεκτρική συσκευή που έχει για πέταμα και μετά την προωθούμε για επαναχρησιμοποίηση. Ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο, αντιδήμαρχε, ότι τώρα το ελληνικό κράτος ετοιμάζεται να επιδοτήσει μέσα από ένα πρόγραμμα την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Θα τρέξει το πρώτο εξάμεινο του 2022. Στα Χανιά τους έχετε προλάβει βέβαια ένα χρόνο τώρα. Ακριβώς, δεν έχουμε προλάβει. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε δει μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες. Βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται, είναι κάτι που το χρειαζόταν. Βέβαια θα προσπαθούσαμε να μπορούσαμε να το κάνουμε και σ' άλλα. Και αυτός είναι ο σχεδιασμός και της ΔΕΔΙΣΑ και της Δημοτικής Αρχής να το κάνουμε, να το επεκτείνουμε και σε άλλα πράγματα, να κάνουμε την αποκομιδή πόρτα-πόρτα και σε άλλα πράγματα. Το πόρτα-πόρτα είναι κάτι που λειτουργεί στο κέντρο των Χανίων, γενικά στην αποκομιδή, σε όλο το κέντρο των Χανίων. Εάν κάποιος επισκέπτης έρθει στο κέντρο των Χανίων, θα δει ότι δεν υπάρχουν κάτι στην πόλη των Χανίων κεντρικά. Στην παλιά πόλη και στο κέντρο των Χανίων. Εκεί η συλλογή γίνεται πόρτα-πόρτα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με τις ηλεκτρικές συσκευές. Και βλέπουμε ότι τα Χανιά συνεχώς με τις δράσεις τους πάνε ένα βήμα προς ένα πράσινο μέλλον. Δηλαδή, παλιότερα που θα βλέπουμε αυτές τις συσκευές να είναι πεταμένες στο δρόμο, στα σκουπίδια, τώρα βλέπουμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Οπότε, κάποιος που ενδιαφέρεται, καλεί σε κάποια συγκεκριμένα τηλέφωνα, βρίσκεστε στο σημείο και παίρνετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ακριβώς. Το 2821-341-37 μπορεί να πάρει και να κλείσει ραντεβού για τις ηλεκτρικές του συσκευές. Είναι μία φορά το μήνα, το επόμενο είναι νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Όχι νομίζω, είναι την επόμενη εβδομάδα. Το σημαντικό, αντιδήμαρχε, είναι ότι παραδειγματίζεται η νέα γενιά. Μπαίνει σε αυτή την νοοτροπία, τη φιλοσοφία της ανακύκλωσης ακόμα και για ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό είναι το σημαντικό και εκεί νομίζω πρέπει να εστιάσετε και θα εστιάσετε, είμαι σίγουρος αυτό. Η νέα γενιά πιστεύω ότι έχει περισσότερη ευσυνειδησία, θα έλεγα, ναι, από εμάς που είμαστε. Έχει περισσότερη ευσυνειδησία και προσέχει περισσότερο. Πιστεύω ότι ο κόσμος δίνει περισσότερο σημασία τώρα στην ανακύκλωση. Δίνει περισσότερο σημασία στο πώς θα κάνει τη διαλογή στην πηγή που λέμε για τα απορρίμματά του. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά όλο αυτό θα αλλάξει προς το καλύτερο. Άλλωστε δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Τα απορρίμματα που παράγουμε είναι πάρα πολλά και κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα μειώσουμε τα απορρίμματα, πώς θα μειώσουμε τα απόβλητα, ναι, ή πώς θα μπορέσουμε να κερδίσουμε από τα απόβλητα. Και τι εννοώ να κερδίσουμε? Να τα επαναχρησιμοποιήσουμε. Να δούμε πώς μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί αυτό που πετάμε. Αντιδήμαρχε, να επαναλάβουμε λίγο το τηλέφωνο και τους τρόπους που μπορεί κάποιος Χανιώτης να επικοινωνήσει και να προχωρήσει την ανακύκλωση των συσκευών. Ναι. Ένα τηλέφωνο στο 2821-341-777. Σε αυτό το τηλέφωνο παίρνει και κλείνει ραντεβού. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.